σύμφωνα με αρχαία σουμερικά κείμενα, η θεοί των Σουμέριων, γνωστοί και ως Ανουνάκης, κατοικούσαν σε ένα πλανήτη με το όνομα Νιμπύρ. Ακόμη αυτόν τον πλανήτη τον συμβόλιζαν ως τον 10ο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος σε τοιχογραφία που βρέθηκε. Το περίεργο για ακόμα μια φορά είναι πως οι Σουμέριοι πίστευαν πως ο Νιμπύρου θα επιστρέψει μαζί με τους θεούς του το έτος 2012 σύμφωνα με τα τότε ημερολόγια των Σουμέριων. Το ίδιο πίστευαν και άλλοι πολιτισμοί, όπως οι Βαβυλώνοι που έδιναν το όνομα Dilgan Babili στο πλανήτη που στα βαβυλωνιακά σημαίνει ο θεϊκός αιώς φόρος της Βαβυλωνίας. Ακόμη οι Ακάδες με το όνομα Gan Iku που σημαίνει τραγόμορφος αγγελιοφόρος των θεών. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια επισήμανση και να πούμε πως τραγόμορφος θεός θεωρούνταν ο ελληνικός θεός Πάνος, που είχε κεφάλι τράγου και σώμα ανθρώπου. Φυσικά, είναι ο πρώτος που πήγε στην Ισπανία και κατοίκησε εκεί με άλλους Έλληνες και γι' αυτό η Ισπανία ονομάστηκε Es Panos, δηλαδή χώρα του Πάνου. Ο Πάνος ήταν θεός με μικρό θήτα, εκ του θεό, δηλαδή τρέχω γρήγορα, και ήταν Ελ. Η Ελ ήταν στο σώμα άνθρωπος, αλλά είχαν ανώτερες δυνάμεις από ανθρώπους. Στάθηκαν από τον ίδιο το Θεό για να δημιουργήσουν τους ανθρώπους. Απόδειξη αυτού στη γέννηση Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται πως οι άνθρωποι πλάστηκαν κατ' εικόνα και καθομοίωση ημών, δηλαδή εμάς και όχι εμένα, όπως θα έπρεπε να γράφει για το Θεό. Οι πρώτοι Έλληνες που κατοίκησαν στην Ισπανία πήγαν μαζί με τον Θεό Πάνο. Αυτοί ήταν οι Μινωίτες που μαζί τους μετέφεραν και τις παραδόσεις τους, όπως τα ταυροκαθάψια που στη συνέχεια έγιναν ταυρομαχίες με το πέρασμα των χρόνων. Απόδειξη των Ελ βρίσκεται στην έρευνα της ΕΟΕ η αληθινή σημασία του ελληνικού αλφαβήτου.
Φυσικά, η λατρεία του Πάνα δεν σταματά εδώ, αλλά συνεχίζει και στο Μεσαίωνα, όπου οι Ναΐτες που δημιουργήθηκαν το 1118 με πρόσχημα να προστατεύουν τους προσκυνητές στους Άγιους Τόπους, πίστευαν στο Θεό Πάνα. Το 1304 όμως κατηγορήθηκαν για σατανισμό, επειδή πίστευαν σε έναν τραγόμορφο Θεό, δηλαδή στο Πάνα, που τον ονόμαζαν Παφομέτ. Φυσικά όμως δεν ήταν αιρετική, και αυτό προκύπτει από το όνομα του Παφομέτ, που αν αποκωδικοποιηθεί με το σύστημα ΑΤΒΑΣ μετατρέπεται σε μια ελληνική λέξη, σοφία. Άρα μια ανώτερη σοφία που εξέπεμπε ο Πάνα και ίσως είχε σχέση με το 2012. Ένας γνωστός ναΐτης ήταν και ο Νοστράδαμος. Ο Νοστράδαμος λοιπόν προφήτευε πως μεταξύ 2009 και 2012 την Γη θα πλησιάσει ένας πλανήτης με ανεξήγητες ιδιότητες και πως μέσα από μεγάλες φωτιές θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, όπως δηλαδή είπαν και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Μάγοι.